Κυρία Ράζο, εσείς πέφτετε από τα σύννεφα στην είδηση στην αποκάλυψη του τουρκικό προξενείου κάνει δουλειά στην Ροδόπη κάθε φορά πριν τις εκλογές. Νομίζω, κύριε Σρόιντερ, ότι δεν μπορεί να πέσει κανείς από τα σύννεφα σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στη Θράκη και ότι η μουσουμανική μειονότητα εκεί έχει γίνει αντικείμενο παρέμβασης και τακτικής τόσο της τουρκικής αστικής τάξης διαχρονικά και στις εκλογικές διαδικασίες προφανώς. Αλλά αντικείμενο παρέμβασης και εκμετάλλευσης γίνεται και από την ελληνική αστική τάξη με την έννοια ότι κατά καιρού με βάση τους σχεδιασμούς που επικρατούν σε σχέση με το τι να γίνει στη Θράκη γίνεται αντικείμενο εργαλειοποίησης η μουσουλμανική μειονότητα και έτσι κι αλλιώς. Mm -hmm. Και εξηγούμαστε. Η Θράκη έχει γίνει προπύργιο των ατοικών Δυνάμεων. Οι Αλεξανδρούπολοι δίνουν και παίρνουν οι Νατοϊκοί Αμερικάνοι για να προωθούνται για τον πόλεμο στην Ουκρανία και όπου αλλού χρειαστεί. Την ίδια περίοδο, σε όλη την περιοχή και με όρου μειονότητα και με όρου πλειονότητα, οι εργαζόμενοι έχουν κοινά και σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, η θέση του για το πώ δουλεύουν, πώ αμείβονται, το αγροτικό εισόδημα, στα μουσουλμανικά χωριά η κατάσταση τη εκπαίδευση, η κατάσταση των δομών υγεία είναι σε άθλια κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι εργατικό δυναμικό από την περιοχή και τα χωριά τα συγκεκριμένα μεταναστεύουν για να βρουν ένα μεροκάματο ακόμα και ας έχουν σηκωθεί οι μπάρε στα ναυπηγεία, στα καράβια και αλλού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση από ναι, την Τουρκία. Γιατί αυτή η φτώχεια στην περιοχή ε, βεβαίως, είναι, είναι το γίνεται, καλύτερο έδαφο για να προσεγγίζονται από την Τουρκία. Βεβαίω για να παρεμβαίνουν και με εθνικισμό καλλιεργώντα και με κοσμοπολιτισμό <coughs> κατά καιρού στο κεφάλαιο, ανάλογα με την τακτική που προβλέπουν τα σχέδιά του στη μία ή στην <coughs> άλλη πλευρά. Από αυτή τη σκοπιά θέλω να πω, μια που γίνεται συζήτηση και για του υποψηφίου, ότι οι υποψήφοι του ΚΚΕ στι συγκεκριμένε περιοχέ και η υποψηφιά μα η μουσουλμάνα στο, υπ... στο ψηφοδέλτιο επικρατεία στέκεται μπροστά στα ζητήματα από αυτή την ταξική σκοπιά, χωρί να χωρίζουν του ανθρώπου με βάση το θρησκευμά τους, αλλά με βάση την ταξική τους θέση, την ανάγκη σήμερα να ενωθούν μουσουλμάνοι και χριστιανοί, εργάτες, Μάλιστα. αυτοαπασχολούμενοι αγρότες, ενάντια σε μια αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων που τους καταδικάζει στην εκμετάλλευση και στην ε, Μάλιστα. φτώχεια. Δύο κουβέντες για αυτό θέμα για να το κλείσουμε. Ναι, νομίζω ότι ασφαλής δεν μπορούμε να είμαστε τη στιγμή που στη... συνολικά εννοώ και πέρα από το περιορισμένο που συζητάμε σε σχέση με την Θράκη σε μια περίοδο που ανακατατάσσονται οι συμμαχίε και διαμορφώνονται προϋποθέσεις εδώ να λυθούν συνολικότερα ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, του ελληνικού λαού με αφορμή και την ανάγκη να αποκατασταθεί η Νατοϊκή Συνοχή στην περιοχή. Yeah. Με βάση αυτό λοιπόν το δόγμα, εμεί θα λέγαμε στον ελληνικό λαό να είναι σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση, γιατί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα θα γίνουν αντικείμενο παζαριού την επόμενη περίοδο, στα πλαίσια της, ε, των νέων κυβερνήσεων μεταξύ Ελλάδα yeah. και Τουρκίας, προκειμένου οι σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ στα επόμενη περίοδο ε, να παίξουν το ρόλο στα πλαίσια της συμμαχία αυτών που θα κληθούν να παίξουν. Από αυτή τη μεριά να κρατάμε μικρό καλάθι για το τι θα γίνει στο Αιγαίο. Ε, είναι απόλυτα κατανοητό νομίζω αυτό ε, το θέμα που ε, θέτουμε γιατί η, η, η συμφωνία τύπου πρεσπών του Αιγαίου είναι πάντα πάνω στο τραπέζι από πολλές δυνάμεις και τμήματα των ελληνικών ε, της ελληνικής αστικής τάξης ή και της ε, τουρκικής λοιπόν. σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να οξύνθουν και ζητήματα που αφορούν εδώ ε, επικίνδυνα σχέδια για τους λαούς της περιοχής και μόνο ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα που θα βάνει στο στόχαστρο αυτούς τους νατοικούς σχεδιασμούς μπορεί να περιφρουρήσει το λαό μας θα το από τέτοιους σχεδιασμού. Διαβάζω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια σταθερά αρνητική στάση, πάλι συζητώντα γιατί δεν είχαμε κυβέρνηση και γιατί κατέρευσε το αφήγημα τη Απλή Αναλογική. Έχει μια σταθερά αρνητική στάση σε κάθε προοπτική που μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώ θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Αδιαφορεί, παρά το γεγονό ότι ισχυρίζεται ότι είναι το κόμμα τη εργατική τάξη, για το τι θα ξημερώσει στην εργατική τάξη. Mm. σω περιμένει τη Δευτέρα παρουσία. Να ρωτήσω λοιπόν, αν περιμένετε τη Δευτέρα παρουσία ή όχι. Και πραγματικά δώστε λοιπόν, μια απάντηση. Ε, τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ και οι βουλευτέ του στι 22 Μαου, επειδή δεν περίμεναν τη Δευτέρα παρουσία. Ήταν εκεί που χρειαζόταν η εργατική τάξη στήριξη, κύριε Στρόιντερ. Επειδή είμαστε κόμμα τη εργατική τάξη, και κάνει και αυτή την αναφορά ο κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, ήμασταν στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που απεργούσαν οι άνθρωποι και διεκδικούσαν να μην σκοτώνονται και να εφαρμοστεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασία και να μέτρα υγεία και ασφάλεια. Εκεί ήταν το ΚΚΕ, οι βουλευτέ του και οι συνδικαλιστέ ναι, Η όρνια κουβέντα βεβαίω, κυρία Ράζου, είναι Ακούστε. αν. Είναι πιο εύκολο να αλλάξει κανεί κάτι με το να έχει φυσική παρουσία στην αυτοπασκευαστική ζώνη ή με το να συμμετέχει σε μια αλλάζει, κυβέρνηση και να παίρνει τι αποφάσει. Αλλάζει. Αλλάζει. Αλλάζει πολλά. Γιατί καλλιεργεί μέσα στην εργατική τάξη τα άλλα λαϊκά στρώματα ότι μπορούν οι ίδιοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να μην περιμένουν από επίδοξους σωτήρες και κυβερνητικά σχήματα εντός των τυχών και μικρές παραλλαγές της αντιλαϊκής πολιτικής να δούνε ασπριμέρα. Γιατί αυτή η λογική είναι, είναι που τροφοδοτεί την λογική μέλος, του μικρότερου καπού και σπρώχνει απευθεία, εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους που ψήφισαν την πρώτη φορά αριστερά στην αγκαλιά Τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μου απαντάτε όμω. Ω μέλο μια κυβέρνηση. Ω μέλο μια λαϊκή κυβέρνηση. Όπω και που θα τροποστατήσει, βεβαίω. Ω μέλο μια κυβέρνηση. Συνεργασία. Αυτά τα οποία πρεσβεύετε και αυτά τα οποία θέλετε για την εργατική τάξη δεν είναι πιο εύκολα να τα υλοποιήσετε. Δεν μπορεί να φτιαχτεί τέτοια κυβέρνηση. Ε, 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 γιατί, ε, 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 γιατί αυτό το αναφέρει το ο αδί... κ. Ναι, Τσίπρα. Ναι, γι' αυτό και σα ρωτώ. Ο κ. Τσίπρα. Κάνει μία λαθροχειρία ενώ γνωρίζει, αλλά την κάνει συνειδητά γιατί θέλει. Φαίνεται έτσι το συμβουλεύουν οι καινούργοι του συμβουλάτορε, ο κύριο Μαρατζίδη και άλλοι που είναι επικεφαλή στο εκλογικό του τώρα επιτελείο. Από τη μια μεριά να δει είναι η διαπιστευτήρια στην εργατική τάξη ότι είναι ένα κόμμα εξουσία που μπορεί να επανακάμψει και να πάει τι υποθέσει του μια μια, μια, με καλύτερο τρόπο από ότι το πάει η Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη να διατηρεί τα αριστερά του εύσημα σε εισαγωγικά για να διαχειρίζεται τον αριστερό κόσμο που πίστεψε πράγματι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, αλλά κύριε Σρόιντερ. Ναι, θέλω απάντηση, εδώ, γιατί μου σχολιάσατε ε, τον κύριο εδώ, Τσίπρα. Εδώ, το ερώτημα ε... είναι απλό, αν θέλετε να το ξαναθέσω. Ε... Στην, στην απλή επιλογή που έχει κανεί, είτε να αγωνιστεί στο δρόμο για κάτι το οποίο επιδιώκει, είτε να το λοιπόν... επιβάλλει ω μέλο μια κυβέρνηση, λοιπόν, είτε να επιλέγετε σας το δεύτερο. Σα ξαναλέω λοιπόν ναι. σας ξαναλέω ότι εμεί. Όσο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να, διαμορ... για να γίνει μία κυβέρνηση στην οποία το ΚΚΕ θα παίζει ε, ρόλο πάρα πολύ σημαντικό με την έννοια ότι η εργατική τάξη, τα άλλα λαϊκά στρώματα με τη συμμαχία τους θα έχουν επιλέξει να κυβερνηθούν εντο... εκτός των τυχών των... και των πλαισίων που θέτει σήμερα το κεφάλαιο στη χώρα μας για να ικανοποιήσουν τα βασικά τους αιτήματα θα παίξουν σημαντικό μάλιστα, ρόλο. Μάλιστα. Πεςτε μου και α σκεφτεί ο κόσμο που μα ακούει. Είναι δυνατόν το ΚΚΕ να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιεί τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη. Είναι δυνατόν το ΚΚΕ να. Ναι. συμμετέχει σε μια κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένω και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλου που θα εντείνει και θα εφαρμόζει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συμφωνίε και συμμαχίε που θα εμπλέκουν παραπάνω τη χώρα μα στον πόλεμο, στον στο ΝΑΤΟ και τα υπόλοιπα. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι το ΚΚΕ θα συμμετέχει σε μία κυβέρνηση η οποία θα υλοποιεί τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα το και πάλισα. θα διαλύει τις εργασιακές Μάλιστα. σχέσεις. Άρα τι χρειάζεται σήμερα, χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ Μάλιστα. για να είναι η ελπίδα του λαού. Ζωντανή, ότι μπορεί κάποια στιγμή να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις να ανατρέψει ριζικά την κατάσταση. Το και επειδή, και και επειδή και παρακάνω, ο ναι. κύριος Τσίπρας έκανε και μία άλλη αναφορά ε, σήμερα οφείλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το εξή. Γιατί λέει τι σημασία έχει αν ένα κόμμα του 5 το κάνει 7 ή τα 100 ας πούμε. Και εμείς φωτογραφίζοντας το ΚΚΕ. Mm -hmm. Εμείς Φωτογραφίζοντας λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε να ρωτήσουμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αν το 20% το κάνει 22% ή 23% Τώρα θα ψηφίζει αντί τα 50% των νομοσχεδίων της, της προηγούμενης κυβέρνησης της Μάλιστα. Νέας Δημοκρατίας θα το κάνει 60% 70, τέτοιου είδους αντιπολίτευση θα κάνει στην αντιλαϊκή πολιτική Μάλιστα. της Νέας Δημοκρατίας σκέψω... να κάνετε μια Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Εδώ, εδώ, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη συνένεση των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, τα βασικά, ανεξάρτητα αν κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να το υπολογίσει ο λαό, γιατί πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μπορεί να σκίσει μόνο το ΚΚΕ και με αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Και με αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν και εσεί θέλετε να φέρετε το πρόγραμμά σα στο λογιστήριο του Α, του, του, του Γενικού Λογιστήριου του Κράτου, στο Γραφείο Προπολογισμού τη Βουλή. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Κύριε Σρόιντερ, αυτή η κολοκυθιά με τι κοστολογήσει των προγραμμάτων και ποιο θα πάει πρώτο, ποιο θα πάει δεύτερο, αν θα πάνε και οι δύο χεράκι, χεράκι κτλ. και τα λοιπά, αν θα πάνε και οι τρει. Τέλο πάντων, είναι μια συζήτηση προσανατολιστική, διότι αν θέλετε τη γνώμη μα, τα προγράμματα είναι ίδια, κινούνται στι ίδιε ράγε και έχουν κοστολογηθεί ή θα κοστολογηθούν την επόμενη των εκλογών από αυτόν που πρέπει, δηλαδή, από τους μηχανισμούς επιτήρησης για να εκτιαμιευτούν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. <κυκυκ> Σε αυτά τα ορόσημα και τα προαπαιτούμενα, τα προγράμματα και των τριών, είναι δεσμευμένα και από αυτή τη σκοπιά βρίσκονται έξω από την κοστολόγηση ή η ικανοποιηση των εργατικών λαϊκών αναγκών και της νεολαία παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Δηλαδή, τα προγράμματά τους είτε κοστολογηθούν λίγο πάνω είτε λίγο κάτω του κάθε ενός με ορισμένες αποκλήσεις, γιατί βεβαίω δεν είναι ταυτόσιμα, δεν μπορεί και δεν αμφισβητεί κανένα πρόγραμμα, ας πούμε παραδείγματο χάρη, τη βασική αναλογία των φόρων. Δηλαδή ότι το 95% των φόρων την πληρώνει η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία και η επιχειρηματική όμιλη. Μόνο το 5%. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με το πρόγραμμα κανενό. Άντε να γίνει το 5-7, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία και τα υποζύγια τα φορολογικά θα παραμείνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίε, οι μισθωτοί, οι αγρότε κτλ. Αυτοί. Δεύτερο ζήτημα. Από τα προγράμματά του λείπει αυτά που ο κόσμος ο κόσμος πληρώνει πληρώνει αδρά και δεν έχει τις απαιτούμενες πως να το πω παροχές με βάση τις σημερινές δυνατότητες. Δηλαδή; Μεγάλο θέμα μεγάλο θέμα κύριε Στρόιντερ που συζητήθηκε πολύ αυτή την περίοδο με αφορμή τραγικά περιστατικά, είναι ο τομέας της υγείας. Όλοι λένε λοιπόν τώρα, ανακαλύψαν ότι δεν έχουμε, πώς το λένε, ασθενοφόρα, ασθενοφόρα ότι είναι χαλασμένα, ο ένα έκανε τόσε προσλήψεις γιατί δεν έκανε ο άλλος όσες τα χρειαζόταν κτλ. Όμω, Όμως το πρόβλημα της υγείας κύριε Στρόιντερ είναι πολύ μεγάλο και κοστίζει στον ελληνικό λαό πολύ γιατί έχουν εμπορευματοποιηθεί όλε οι βασικέ λειτουργίε στο σύστημα υγεία από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι και τα νοσοκομεία. Ναι. Δεν βρίσκεται στα προγράμματα λοιπόν κανενό αυτό που θα ανακούφιζε πραγματικά το λαό, δηλαδή η συγκρότηση ενό ισχυρού δημόσιου και δωρεάν συστήματο υγεία από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τριτοβάθμιο, χωρί πληρωμέ, χωρί διαχωρισμού, χωρί επιχειρηματική δράση. Διότι. Μπορεί να λένε τώρα ότι θα κάνουν 10.000 προσλήψεις ή θα πάρουν και διασώστες ή θα ναι. διαφοροποιούνται, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα κάνουν 15.000 ή εισαγωγικό μισθό για τους γιατρούς λέει 2.000 ευρώ, όταν βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνησής του έκανε το 60 όρος στους γιατρούς, ε, σας θυμίζω. Αλλά τέλος πάντων αυτό Λύτε, είναι μια παρένθεση. Θέλω όμως να πω ότι κανένας, ούτε η Νέα Δημοκρατία βέβαια, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, δεν λέει ότι θα καταργήσει παραδείγματο χάρη μέσα στα δημόσια νοσοκομεία τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργία. Κανένα Κανένας από αυτά τα κόμματα δεν λέει ότι θα καταργήσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στις πληρωμές στα φάρμακα και στις διαγνωστικές εξετάσεις. Γιατί πώς εκτοξεύτηκε η ιδιωτική δαπάνη της υγείας, Μάλιστα. δηλαδή αυτά που πληρώνουν οι άνθρωποι από την τσέπη του. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί έχουν πεταχτεί χιλιάδες σκευάσματα φαρμακευτικά Εκτό αποζημίωση από τα ασφαλιστικά Κλείστε, ταμεία κυρία, και πάρα πολλοί άλλα. άλλα. Για, τα λέω αυτά γιατί θέλω να κάνω ένα συνειρμό και να πω ότι γύρω από αυτό τον καυγά για τα κοστολογημένα προγράμματα, αυτά σε κανένα πρόγραμμα κανενό του δεν θα τα βρει ο λαό μα. Από αυτή τη σκοπιά, η κερδισμένη στάση, η κερδισμένη ψήφο μπροστά στι 25 Ιούνιου είναι ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ που θέλει και μπορεί και να αποκαλύπτει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής τους και να οργανώνει μπορεί. το λαό απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε δύο εβδομάδες... Όλοι οι άλλοι θα ψηφίζουν παρέα στην επόμενη Από βουλή. Συν. Γιατί κάποιο να ψηφίσει κομμουνιστικό κόμμα. Είπατε πριν ότι είναι πολύ κακό να λέει κανείς ότι ένα κόμμα που πήγε από το 5 στο 7 δεν είχε καμιά ουσιαστική διαφορά. Γιατί να πάει από το 7 λίγο παραπάνω. Γιατί πρέπει κάποιο. Να ψηφίσει κομμουνιστικό κόμμα σε αυτέ τι εκλογέ. Γιατί και με το 5 και με το 7, το ΚΚΕ πολέμησε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και δεν την άφησε σε τόπο να σταθεί αυτά τα χρόνια. Και ήταν η μοναδική, η ουσιαστική και η πραγματική εργατική αντιπολίτευση. Όσο περισσότερη δύναμη λοιπόν μας δώσει ο λαός, θα την καταθέσουμε εκεί που πρέπει. Στην ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, στο να πιστέψει ο λαός και να παλέψει ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό και οι πολλές χιλιάδες που έδωσαν τώρα αύξηση 47% των εκλογικών δυνάμεων του ποσοστού του ΚΚΕ, γιατί δεν είναι μικρή αυτή η αύξηση που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σε αυτές τις συνθήκες που δόθηκε η εκλογική μάχη, θα δώσει ένα αέρα να αντιπαρατεθούμε με τις αντιλαϊκές και συντηρητικές πολιτικές, γιατί κύριε Σρόιντερ δεν είναι ο ελληνικός λαός ε, με μνήμη χρυσόψαρου. Εδώ ξέρουμε και τι αντιπολίτευση ασκήσανε αυτά τα κόμματα που θέλουν να ε, κάνουν αντιπολίτευση τώρα, εκ των υστέρων, μετά τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρουμε και την ιστορία τους σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας της δύσκολης. Δηλαδή και το Πασόκ των Τριών Μνημονίων το θυμόμαστε και το, το ΣΥΡΙΖΑ του θα λογαριαστούμε μετά, θυμόμαστε. Από αυτή τη σκοπιά και με βάση και τα προγράμματά τους που συζητάγαμε προηγούμενα, αυτή η συζήτηση ότι τώρα θα βγάλουν γλώσσα, σε εισαγωγικά το λέω, επιτρέψτε μου την έκφραση, mm -hmm. απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της νέας δημοκρατίας, δεν πείθει κανέναν. Mm -hmm. Αυτό που μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο ουσιαστικής αντιμετώπισης ελπίδας και αισιοδοξία στο λαό, είναι ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ Κάπα -κάπα για να είναι δυνατός και παντοδύναμος ο λαός μας.